Προσπαθούν να ισορροπήσουν κάποιες περιπτώσεις οι παίκτες, βλέπετε, σε σημεία που το τερέν είναι άσχημο. Η κόντρα από τον Γκαμάρα Τσάρτας, θέλει να βρει τον Νικολαίδη. Μεγάλη παλιά, καταπληκτική για τον Τέμ Νικολαίδη, που φεύγει μπροστά η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πλασέ και το γκολ 1-0 στο 8ο λεπτό. Είναι το 8ο γκολ του Τέμ Νικολαίδη στο φετινό πρωτάθλημα και η συνέχεια μιας πολύ θετικής παράδοσης για τον ίδιο απέναντι στον Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 με αυτή την καταπληκτική παλιά του Βασίλη Τσάρτα, που έβγαλε μόνο του τον Νικολαίδη και εκείνος σε πλάσαρε, κάνει το 1-0 απέναντι από τον Ελευθερόπουλο, και ενώ δεν είχε συμπληρωθεί ακόμη το 8ο λεπτό της συνάντησης. Εδώ ο Νικολαίδης που έχει φύγει πίσω από τον Κοστούλα από κανονική θέση και πλασάρει υποδειγματικά τον Γιανακόπουλος. Καλή σέντρα, μόνο στο Αλεξανδρής, 1-1 για τον Ολυμπιακό. Αφύλαχτος στο 22ο λεπτό ισοφαρίζει και πετυχαίνει το 10ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Η σέντρα ακριβίας από τον Στέλιο Γιανακόπουλο, εκεί όπου ο Αλεξανδρής εντελώς μόνος του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Στο 22 γίνεται το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Αλεξανδρή, που είναι ένας από τους κοινούς παίκτες των δύο ομάδων στο πέρασμα των χρόνων, όπως ήταν και ο Μπατίστα παλιότερα και ο Τάκης Νικολούδης. Κοιτάξτε εδώ πως έχει μείνει αφύλαχτος, πέρα από τις θερικές προσπάθειες σαν εικόνα εννοούμε, κυρίως για την κατοχή της μπάλας. Εδώ η παλιά του Κωνσταντινίδη για τον Νικολαίδη, φάουλ του Κοστούλα. Τσάρτας αυτή τη φορά εκτελεί απευθείας, η μπάλα αλλάζει πορεία, γκολ στα δίχτυα, 2-1 για την ΑΕΚ. Με τον Τσάρτα πετυχαίνει το 7ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Και αφού η μπάλα βρήκε στο τείχος, εδώ πανηγυρίζει μαζί με τον Κωνσταντινίδη και τους υπολείπους αναπληρωματικούς, στο 42 η ΑΕΚ ξανά μπροστά στο σκορ. Ο σπεσιαλίστας στα φάουλ, Βασίλης Τσάρτας, που προσπαθεί να ψυχώσει και τους υπολείπους. Κοιτάξτε πώς θέλει την μπάλα, που αλλάζει πορεία από το κεφάλι του Καρεμπέ, αν είδα καλά. Μια ολοκληρωτική υπεροχή της ομάδας του Πειραιά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Τζιοβάνι, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2. Μια υπεροχή που επιστραγίζεται από την ισοφάριση, καθώς ο Ολυμπιακός πίεζε τόση ώρα και στο 77 φτάνει στο 2-2 με το δεύτερο γκολ του Τζιοβάνι στο φετινό πρωτάθλημα. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι οπαδοί τους στις κερκίδες του σταδίου Νίκος Γκούμας. Ο Ολυμπιακός πίεζε συνεχώς, η γκρίνια των οπαδών της ΑΕΚ που τώρα έχει γίνει οργισμένη αντίδραση. Καταλαβαίνετε ότι είχε κάποια βάση, καθώς η ΑΕΚ ήταν... Έχει εμπιστοσύνη στην κινητικότητά του, στις τρίπλες του, κερδίζει το φάουλ από το Ζαγοράκι. 90 λεπτά αγώνα ολοκληρώνονται τώρα. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος και 5 λεπτά καθυστερήσεων θα ακολουθήσουν το 90 λεπτό. Τζόρτζεβιτς, μπάλα αλλάζει πορεία, 2-3 με το κόλ του Τζόρτζεβιτς, το οποίο είναι το τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις προηγείται στη Νέα Φιλαδέλφια. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους οπαδούς της ομάδας. Παγωμάρα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ και στους παίκτες και στους οπαδούς της που προσπαθούν να συνέλθουν. ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-3, βλέπετε πως πανηγυρίζει ο Τζότζεβιτς και θα ακολουθήσουν 4,5 λεπτά καθυστέρηση. Ο Ατματζίδης είδε την μπάλα, αντίστοιχα όπως είχε γίνει και με τον Τσάρτα, να αλλάζει πορεία. Για να ξαναδούμε. Εδώ βλέπετε χτυπάει πάνω στον Πετκόφ.